Καλησπέρα σε όλους, Κιλερμανικός 1 εδώ πέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισοδιάκι το Γίνεκι Εσύ Pro. Και σήμερα, κέρε μου φίλε, θα σου δείξω πώς μπορείς να φτιάξεις ένα αυτόματο sorting system. Είναι απλό, είναι εύκολο και πολλά άλλα ακόμη. Εν τω μεταξύ, πριν σας δείξω, μπορείτε να κάνετε μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και καμπανάκι, αφήστε και σχόλιο. Θα βοηθήσετε πολύ το αλγόριθμο του YouTube για να μας προωθήσει όλη την ομάδα και το κανάλι της ομάδας της Killer Extreme, το Κιλερμανικός 1 δηλαδή εδώ πέρα. Και ταυτοχρόνως, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στο Discord server μου γιατί λέω να όλα τα vote που φτιάχνω, τις ψηφοφορίες δηλαδή, δεν θα τις κάνω συγκοινότητα εδώ πέρα στο κανάλι, θα τις κάνω στο Discord server της Killer Extreme, έτσι. Επομένως, θα έχω το link για να συνδεθείτε στο description από κάτω και στα σχόλια για να έχετε και άμεση πρόσβαση όσοι, ξέρω εγώ, από εσάς είστε λίγο βλάκες και βαριέστε. Έτσι, μόνο να μην ξεχάσετε να κάνετε verify το τηλέφωνό σας στο Discord για να μπορέσετε να μπείτε και από εκεί και πέρα να βλέπετε όλες τις ψηφοφορίες και γενικότερα κάποια νέα, ξέρω εγώ, είτε σχετικά με την ομάδα ή με το κανάλι ή ακόμα και με μένα, ξέρω εγώ, αν μπορώ κάτι, αν έχω τίποτα, ξέρω και τέτοια και διάφορα άλλα. Επομένως, τι περιμένεις? Τράβα, κάνε join και πάτε και γραφή εδώ πέρα πριν πατήσεις, έτσι. Εκεί πέρα, έτσι. Αυτά, πάμε να σας δείξω. Λοιπόν, για να το φτιάξουμε αυτό, αυτά εδώ πέρα είναι τα αντικείμενά μας για να κάνουμε το sorting system. Λοιπόν, πες ότι έχουμε αυτή εδώ πέρα τη σειρά, έτσι. Μπορείτε να το κάνετε και όσο μεγάλο θέλετε εσείς, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα θα έρθετε εδώ πέρα, θα βάλετε τα hoppers μέσα να κοιτάνε σαν μπαούλα, στο έτσι. Ωραία. Τώρα θα πάρετε ένα οποιοδήποτε είδος block. Θα τα βάλετε εδώ, ένα μπλοκ πιο πίσω από αυτά και κατά προσέγγιση όσο μεγάλη είναι και το chest room σας, όσο το κάνετε γι' αυτό. Δηλαδή αν ξέρω το φτάνετε ως εδώ, να είναι μέχρι εδώ, έτσι. Τώρα, παίρνουμε τα redstone torches, τα βάζουμε εδώ. Από πίσω θα βάλουμε τα repeaters στο έτσι, κατά προσέγγιση να είναι στο full όλα για να μην έχουμε καθυστερήσεις. Και εδώ πέρα άλλη μια σειρά από blocks. Τώρα θα έρθουμε εδώ πέρα, θα κλικάρουμε εδώ και όλο αυτό θα το σκεπάσουμε μέχρι εδώ, έτσι, μέχρι εδώ. Τώρα θα πάρουμε τα comparators, θα τα βάλουμε ο μικρός πυρσός να κοιτάει προς τα έξω και εδώ πέρα απλά περνάμε ερυθρόλιθο, έτσι, μέχρι εδώ πέρα. Ωραίος εδώ. Ωραία. Τώρα θα έρθουμε εδώ πέρα και εδώ πέρα θα κλικάρουμε το hopper εδώ πέρα, ώστε ο hopper να μπει και να κοιτάξει από εκεί. Το ίδιο θα κάνουμε σε όλους. Αυτό το κάνουμε πατώντας το shift. Άμα ξέρω δεν πατήσω shift, βλέπετε δεν θα με αφήσει και θα ενεργοποιήσει αυτό. Αυτό πρέπει να το έχουμε κλειστά. Και έτσι. Να κοιτάνε όλα από έξω, προς τα εκεί. Ωραίος εδώ. Ωραία. Τώρα θα έρθουμε εδώ πέρα και θα βάλουμε ένα chest. Εγώ βάζω βαρέλι για να είναι πιο ωραίο. Αυτό θα είναι το output. Εδώ πέρα δηλαδή που θα είναι όλα τα disordered, έτσι, όλα αυτά που δεν θα σορτάρονται. Και εδώ πέρα θα είναι όλα αυτά που θα σορτάρονται. Αυτά που θα βάζουμε εμείς, ό,τι ξέρω έχουμε θα τα βάζουμε εδώ μέσα. Και ό,τι περνάει θα πηγαίνει και θα σορτάρεται αυτόματα. Και ό,τι ξέρω δεν θα σορταριστεί, απλά θα μας το πετάει εδώ πέρα. Τώρα θα έρθουμε εδώ πέρα και θα βάλουμε τα hoppers στο έτσι. Όλα ξέρω εγώ να κοιτάνε στο disorder, έτσι. Τώρα η φάρμα ουσιαστικά έχει τελειώσει τώρα. Εν τω μεταξύ, άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και μια επιγραφή, ξέρω εγώ, για να ξέρετε κιόλας τι είναι τι. Εδώ πέρα ξέρω θα είναι το input, ξέρω εγώ, εδώ που θα βάζουμε τα πράγματά μας. Και εδώ πέρα θα είναι, ξέρω, το output, ξέρω, όλα αυτά που δεν θα, όλα αυτά π.χ. που δεν θα σορτάρονται σαν μπαούλα θα τα βγάζει εδώ πέρα, έτσι. Unsorted, μπορεί να το γράψουμε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα. Unsorted
items π.χ. Και τώρα είμαστε κυριλάτ. Έτσι. Τώρα θα έρθουμε εδώ πέρα και θα βάζουμε τυχεία blocks στο έτσι. Αυτό δεν σορτάρονται από ό,τι βλέπετε. Το βάζουμε στο έτσι. Εν τω μεταξύ ξέχασα να σας πω, στα blocks, στα τυχαία που βάζουμε, καλό να δίνουμε ένα όνομα για να μην τα σορτάρει και τα μπερδεύει και χαλάσει. Ουσιαστικά η φάρμα μας είναι τελειωμένη. Αφήσουμε και όλα αυτά εδώ μέσα, ξέρω εγώ, για να αρχίσουμε να τεστάρουμε πράγματα. Πες ότι ξέρω εγώ, θέλω να σορτάρω κάποια διαμάντια, κάποια χελεριτένια, κάποιους αζουρίτες, μαράγδια, χρυσό, 3-4-5 και χαλκό, ξέρω εγώ. Και κάποια, ξέρω εγώ, ότι να είναι blocks, ξέρω εγώ, τα οποία δεν θα σορταριστούν. Έτσι, ερχόμαστε στο input, πετάμε όλα αυτά μέσα. Λοιπόν, βρήκα τι έφταιγε. Τελικά, πρέπει να βάλουμε το input items εδώ πάνω, ακριβώς πάνω από αυτό το hopper, όχι δίπλα. Συγγνώμη, λάθος μου. Για να δούμε. Πες ότι ξέρω, θέλω να σορτάρω αυτά. Α, να, τώρα. Να, ορίστε. Εδώ πέρα θα πάνε τα χρυσά. Εν τω μεταξύ, άλλο ένα. Τα κολεκτάρει στο hopper έως και 41 φορές για να υπάρχει. Μετά το βάζεις σε ντουγια κανονικά το υπόλοιπο. Απλά να ξέρετε, το 41 θα το χάσετε για εκμετάλλευση. Κουπέρ. Για να δούμε, 42-42, ναι. Να και βλέπετε τώρα τι γίνεται. Εδώ πέρα θα κάνει στον παούλο αυτό τα χρυσά π.χ. μιας που βάλαμε πρώτα. Δεύτερα τα κούπερ που είχαμε. Και τρίτα εδώ πέρα στο τρίτο παούλο θα είναι τα σμαράγδια μας. Να, πως μπορείτε να δείτε. Ορίστε. Και τα σορτάρει κανονικά. Τώρα για κάποιο λόγο μέχρι 22 φορές τα σορτάρει, δεν τα κάνει παραπάνω. 41, εδώ κάνει τα λάπης. Τώρα θα αρχίζουν να έρχονται τώρα σιγά σιγά, το κάνει αργά αργά τώρα, δεν το κάνει αμέσως. Πάντως αυτό είναι ένα simple sorting system, για όσους ξέρω εγώ γουστάρουν, ξέρω είναι ρεντιστονάκηδες και διάφορες μαλακίες. Να ορίστε, έρχονται και τα λάπης σιγά σιγά. Και τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να έρχονται και τα netherite από ό,τι βλέπετε. Εδώ πέρα. Και μέχρι να φτάσει στο 41 θα αρχίζει να τα σορτάρει αυτόματα. Και τα σορτάρει κανονικά. Τώρα ουσιαστικά άμα φτάσει και ως εδώ και το τελειώσει, πρέπει να τα πάρει όλα. Για να δούμε, θα φτάσει ως εδώ. Να, έφτασε. Που σημαίνει ότι τώρα έχει τραβήξει και τα διαμάντια. Ορίστε. Και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να τα σορτάρει και αυτά. Ορίστε. Και τα σορτάρει σιγά σιγά. Να βλέπετε. Ορίστε. Κάπως έτσι. Τώρα για κάποιο λόγο δεν τα σορτάρει παραπάνω. Το κρατάει ως εκεί. Ίσως άμα πάρουμε κι άλλα. Α, ορίστε. Και τα σορτάρει. Μάλλον αυτό που γίνεται είναι κρατάει μερικά ώστε, ξέρω, να μην εξαφανίζεται και μπαίνει το επόμενο, αλλά για κάποιο λόγο σας το είπα και πριν. 42. Δηλαδή με λίγα λόγια θα χάνετε μερικά, αλλά εντάξει, άμα θέλετε μπορείτε να έχετε εδώ πέρα να τσιμπάτε λίγο από ό,τι γουστάρετε και από ό,τι βλέπετε τα βάζει κανονικά. Απλά αυτό που σας είπα, τα κρατάει μερικά για να ουσιαστικά να μην αδειάζει και μπαίνει κάτι άλλο στη θέση του, έτσι. Πάντως αυτό είναι από ό,τι βλέπετε, ένα απλό sorting system, τίποτα δύσκολο. Και ξέρω εγώ αν τα κάτω γεμίσουν τελείως και γεμίσουν και τα κάτω hoppers, ουσιαστικά θα αρχίζει να γεμίζει για την πάνω παρτίδα. Πάντως αυτό είναι εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο και λογικά αυτά που δεν μπορούν να σορταριστούν, λογικά θα πρέπει να τα βγάζει, ναι, αυτά που δεν σορτάρονται, δηλαδή που έχει τελειώσει ο χώρος, ξέρω εγώ, στη σειρά εδώ πέρα, θα μας τα πετάει εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε.
Βλέπετε σιγά σιγά θα παίρνει και τα κουμπιά και ό,τι άλλο ξέρω το οποίο δεν μπορεί να σορταριστεί γιατί δεν υπάρχει άλλη παρτίδα με σεντούκια ξέρω. Αν είχαμε και άλλη παρτίδα θα τα παίρνε. Να ορίστε παίρνει και τα κουμπιά τώρα. Αυτά που δεν σορτάρονται με λίγα λόγια γιατί δεν είναι η χώρα θα έρχονται εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε ένα join στο Discord server μου όπως σας είπα και στην αρχή γιατί εκεί πέρα θα βλέπετε καθημερινά ξέρω εγώ πράγματα. Όλα τα νέα θα ανεβαίνουν εκεί πέρα, όλες οι δημοσκοπήσεις, όλες οι ψηφοφορίες. Λέω στο Discord server μου να γίνονται αυτά, όχι στα announcement ξανά στο κανάλι. Επομένως, κάντε ένα join στο Discord server μου, θα τον έχω κάτω στην περιγραφή. Έτσι, και στα σχόλια από κάτω θα τον έχω, για να έχετε πιο εύκολη πρόσβαση. Έτσι, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και καμπανάκι, αφήστε και ένα σχόλιο. Και εμείς όπως πάντα, τα λέμε την επόμενη φορά.